θες. Θεέ μου, μη φέρεσαι έτσι. Η Εστεφάνεια πήγε στην εκκλησία. Δεν με ενδιαφέρει. Σίγουρα. Εσένα σε ενδιαφέρει μόνο ο Ντάγκλας Μαλντονάντο. Μάλιστα, αυτό ήθελες να μου πεις. Όχι. Να σε συγχαρώ. Δεν θέλω συγχαρητήρια. Και κυρίως από εσένα. Το ξέρεις ότι είσαι φοβερή. Πώς κατάφερες να πάρεις αυτά τα 2 εκατομμύρια δολάρια. Τι σου κόστησε? Μη γίνεσαι ποταπός, Βίλι. Το ότι μου έδωσε τα λεφτά ο κύριος Μαλντονάντο σημαίνει ότι απλά και μόνο είναι πολύ ευγενής. Δεν το πιστεύω. Είσαι πράγματι πολύ κακός. Και τι σκέφτεσαι λοιπόν να κάνεις με τόσα λεφτά? Θα τα δώσεις στον άντρα σου και στον Ροντρίγκο για να τα σπαταλήσουν? Συγγνώμη, αλλά αυτό δεν σε αφορά. Πρέπει να δώσεις και κάποια στην Εστεφάνεια. Πριν ήσουν νοθρός, άγνωμος, άκακος. Και να που τώρα έγινες επικίνδυνος. Δεν θα μπορέσεις να με καταστρέψεις, Πάολα. Ακόμα και αν το θες. Ποτέ δεν θα μπορέσεις να με συντρίψεις αμυρμήγκι όπως κάνεις με όλους γύρω σου. Άφησέ με ήσυχη. Αυτή τη φορά η γυναίκα μου θα πάρει το μερίδιό της. Αλλιώς θα έχεις άσχημα ξεμπερδέματα, Πάολα Μπράτσο. Άσχημα! Γρήγορα κυρία, στο τηλέφωνο ο κύριος Κάρλος Ντανιέλ. Λέγεται. Δεν μου είπες χθες το βράδυ ότι είχαμε ραντεβού με τον Μαλντονάτο. Δεν σου το είπα γιατί δεν το ήξερα. Λοιπόν και εσύ και εμείς η Βράτσο έχουμε ραντεβού μαζί του στις 6. Ο Μαλντονάτο απαιτεί να είσαι και εσύ παρούσα. Μπορείς να μου εξηγήσεις τι δικαίωμα έχει αυτός ο άνθρωπος για να απαιτεί κάτι τέτοιο? Κάρλος Ντανιέλ, άφησε τον εγωισμό σου για κάποια άλλη φορά. Δεν πρέπει να εμφανιστούμε μπροστά στον κύριο Μαλντονάντο σαν ένα ζευγάρι σε διάσταση. Απλώς είναι όλα τόσο περίεργα. Θα πρέπει να περιμένεις για να ξεκαθαρίσουν. Θα γίνει απόψε στο σπίτι του. Θα πάμε όλοι μαζί. Εντάξει. Θα σε περιμένω για να με πάρεις. Ναι. Τα λέμε αργότερα. Εγώ είμαι, Ροντρίγκο. Γιατί δεν ήρθες στο γραφείο? Δεν σκοπεύω να έρθω. Πρέπει να έρθεις. Όλοι εμείς οι Μπράτσο, η Πάολα πρέπει να πάμε στο σπίτι του Μαλντονάντο. Ήρθα για να σου πω ότι σήμερα το απόγευμα έχουμε ραντεβού στο σπίτι του εκατομμυριούχου του Μαλντονάντο. Σε συμβουλεύω να αποβάλεις για τη συγκεκριμένη περίπτωση αυτό το πένθυμο ύφος. Σε παρακαλώ, ντύσου μια φορά σαν γυναίκα, Εστεφάνεια. Σαν πόρνη εννοείς? Πρέπει να αποβάλεις αυτή την ακαμψία. Να προσπαθήσεις να αντιθείς σαν κοκέτα. Ακόμη και αν το κάνεις για να αποδείξεις τον εαυτό σου ότι είσαι χαριτωμένη. Αλήθεια σου λέω, θέλω να σε δω ντυμένη σαν μια γυναίκα της τάξης μας. Εγώ είμαι μια τίμια και θρήσκα γυναίκα. Υπερβολικά, Εστεφάνια. Και αν συνεχίσεις έτσι, θα χάσεις τον Βίλι. Αφού δεν τον έχω χάσει ακόμα, σημαίνει ότι ξέρει τι αξίζω. Μην είσαι αφελής. Όταν βαρεθεί ο Βίλι θα με θυμηθείς. Θα κοιτάξεις παραέξω για να βρει αυτό που δεν του πρόσφερες εσύ τόσα χρόνια. Εννοείς ότι παλιά δεν βαριόταν γιατί τον διασκέδαζες εσύ, έτσι? Ας μην μιλάμε για το παρελθόν πια. Μπορεί να είναι εύκολο για σένα να ξεχάσεις. Αλλά εγώ δεν θα σε συγχωρήσω. Δεν υπάρχει τίποτα να μου συγχωρέσεις. Τι λες? Και όλα αυτά που μου έκανες? Μην μιλάμε γι' αυτά. Τι θα γινόταν αν τα έλεγα όλα στο Κάρλος Ντανιέλ? Πες τα. Εμένα δεν με νοιάζει. Είσαι πολύ κοινική. Ωραία. Θυμήσου ότι πρέπει να έρθεις μαζί μας απόψε στο ραντεβού που έχουμε και όπου θα μιλήσουμε για το μέλλον του εργοστασίου μας. Αν δεν έρθεις, αναλογήσου τις συνέπειες. Έχετε πάρει ήδη τα 2 εκατομμύρια δολάρια που μου ζητήσατε. Είμαι ενήμερος για την κατάσταση του εργοστασίου. Καθώς και για το ποιος το οδήγησε στην κατάρρευση. Και αφού το ξέρετε, θέλετε να μας δανείσετε? Ναι. Με έναν όρο όμως.
Μερίδιο από τα κέρδη. Υψηλή τόκη. Δεν ενδιαφέρομαι γι' αυτά. Ο όρος είναι ότι το εργοστάσιο θα το εκπροσωπεί κυρία Μπράτσο. Τι έχετε να πείτε λοιπόν? Μα δεν καταλαβαίνουμε τι εννοείτε. Εξηγηθείτε καλύτερα. Κυρία Πάολα Μπράτσο θα είναι ο γενικός σύμβουλος αυτού του εργοστασίου. Οι παρενέσεις καθώς και οι εντολές της κύριοι θα εκτελούνται αμέσως και χωρίς περιστροφές. Με άλλα λόγια, ή θα υπακούνται τις εντολές της κυρίας Μπράτσο ή δεν έχει λεφτά. Κυρία Μπράτσο, θα φέρει την ευθύνη ενώπιόν μου σχετικά με την επιτυχία ή την αποτυχία της αποστολής της. Τώρα, μπορείτε παρακαλώ κύριοι να μου εκθέσετε την άποψή σας.